Αγάπη μου. Να σα αποκοινωνήσω με τα viral. Τι θέλει, τι θέλει. Μην με πάτε να κάτσω στο καναπεδάκι το πρωί, γιατί θα πάω. Θέλουμε. Λοιπόν, Παντελής Καναράκης και Ρούλα Κορομιλά είναι ένα χτύπη το δίδυμο στα social media. Ανεβάζουν πάρα πολλά βίντεο σατυρικά και χιουμοριστικά. Η Ρούλα Κορομιλά τι κάνει? Είναι πάρα πολύ καλά μαζί με τον Παντελή Καναράκη στο βίντεο που θα δω. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αποκαλύπτει σε αυτό το βίντεο με πόσα χρήματα θα παρουσιάζει μια εκπομπή που δεν τη αρέσει. Να με πόσα χρήματα. Να σου πω... αυτό είναι ωραίο. Ορίστε. Για δείτε λίγο, Ρούλα. Παντελή. Έλα. Έχεις ένα θέμα, έτσι. Για πες το. Αυτό που μπαίνεις μπροστά μου, για να φαίνεσαι εσύ πρώτο πλάνο και να είσαι κεντρικός, πρέπει να το προσέξεις. Δεν φαίνομαι καν ποτέ. Ρούλα μου, ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Δεν σε είδα, νόμιζα ότι από πίσω μου είναι καναπές. Παντελή, Παντελή, κάτσε, κάτσε, κάτσε και με το... Παντελή. Έλα, λέγε. Ας το μια χαρά, εκεί, κάτσε μισό λεπτό, αυτό. Αχ, αυτή είναι η στάση, αυτή μου αρέσει. Και πώς θα μιλάμε, σαν ένα χιλικό πιάσμα, αφού το διάλογο πρέπει να κάνουμε. Δεν με νοιάζει, μίλα πώς θα σε γόρια να βγαίνω. Είναι τρελή. Ρουλάκι. Το βάσανό μου, τι θέλεις πάλι. Με πόσα λεφτά, περίμενε. Θα γύριζε στην τηλεόραση, ναι, αλλά ναι, με ένα πρόγραμμα που δεν θα το γούσταρε καθόλου. Πόσα λεφτά θα θέλει για να το κάνει χωρίς να το γουστάρει. Μα δεν πας καλά. Τι σημασία έχουν τα λεφτά άμα δεν γουστάρει ένα πρόγραμμα? Καμία σημασία δεν έχουν. Άμα δεν το γουστάρω και δεν μ' αρέσει, δεν το κάνω. Απλό. Καλά, 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 καλά. Δεν στα έδωσε κανένα. Λέμε τώρα υποθετικά ρωτάω. Όχι, τρελαίνεσαι. Και αυτό το συγκαταλέγω στα εκπαιδευτικά βίντεο. Μεγάλη για πολύ κόσμο και για πολύ κόσμο και τη τηλεόραση. Τι εννοώ? Μια γυναίκα, κατά τη γνώμη μου, όπως η Ρούλα Κορομιλά, η οποία έχει διαγράψει την πορεία της, έχει κάνει τα βήματα που άλλοι δεν έχουν κάνει, αυτή τη στιγμή, με το δικό της τρόπο, μέσα στα πράγματα πάντοτε, δίνει ένα στίγμα, σαν σχολή Κορομιλά, ρε παιδί μου. Με έναν τρόπο όμως άμεσο που το καταλαβαίνω και εγώ και εσύ και οποιοδήποτε, μέσα από τα social media, μέσα από το χιούμορ που λέγαμε προηγουμένως. Μπορείς να περάσεις τόσο σημαντικά πράγματα και να φωτογραφίσεις καταστάσεις με χιούμορ. Υπαρκτές. Και να δώσεις ένα άλλο μήνυμα. Αυτό το μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν τα είχα δει, για να σου είμαι ειλικρινής, και χαίρομαι. Αλλά μ' αρέσει γιατί περνάει to the point αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων. Από την πιο χορτασμένη. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι που είπε όμως, ρε παιδιά, τώρα, αυτό που είπε η γυναίκα. Αυτά που έχεις ζήσει. Για το για αν κανένα λόγο. Επιλέγεις ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό όμως για να το πεις, το σέβομαι, το ακούω και συμφωνώ. Πρέπει να κάνουμε ιδανικά πράγματα που αγαπάμε. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν καλείς ένα βιοποριστής, δεν είναι και αυτό το δίλημα στο οποίο μπαίνει. Αναγκάζεσαι. Αναπόφευκτα. Αυτό που θα συμπλήρωνα εγώ είναι ότι αν πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο δεν σε γεμίζει, αλλά υποχρεούσε γιατί επιβεβλημένα πρέπει να γίνει, καλό είναι να βάλεις όσο μπορείς το χαρακτήρα και την ταυτότητά σου, να το φέρεις όσο γίνεται στα μέτρα σου και κυρίως να μην σε φέρει αυτό στα δικά του. Άρα, να μην αλλοιωθείς εσύ μέσα από αυτό. Γίνεται, είναι η ερώτησή μου. Κάποιες φορές γίνεται, αλλά θα σου πω κάτι. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, που θα σου πω ότι είναι και το μικρόβιο αυτό της τηλεόρασης και αυτή η ματαιοδοξία των, έτσι, του χώρου των παρουσιαστριών, των παρουσιαστών, ναι. Που μπροστά στο να κάνουν τηλεόραση, να υπάρχουν, θα κάνουν και κάτι και ακόμα και αν δεν τους νοιάζει. Υπάρχουν, έτσι, νομίζω να ότι εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, λίγα ή πολλά, έχω δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και να σου πω και κάτι, με στενοχωρεί πάρα πολύ. Γιατί όταν κάτι δεν το αγαπάς και ότι απλά πρέπει να το κάνεις γιατί θέλεις απλά να φαίνεσαι, είναι πολύ λυπηρό. Εγώ εκτιμώ που η Ρούλα Κορομιλά θα μπορούσε να είναι κάθε χρόνο και έχει επιλέξει να μην είναι και να κάνει αυτά που της αρέσει. Ναι, γιατί δεν έχει βρει κάτι που να το γουστάρει και να της αρέσει. Γι' αυτό είπα τη λέξη χορτασμένη, γιατί διευκολύνει, επειδή ακριβώς όπως μίλησε για βιοπορισμό πριν η Ιωάννα, ισχύει. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε στον χώρο των media, ειδικά, να κάνουμε πράγματα που μπορεί να μας αρέσουν. Όταν όμως είσαι χορτασμένος ψυχολογικά, άρα δεν έχεις το θέμα του υπαρξιακού, ότι θέλω οπωσδήποτε να υπάρχω, και αν έχεις καλύψει και τις οικονομικές σου ανάγκες, γιατί είναι και αυτό το θέμα. Είναι άτιμο τότε το μικρόβιο της τηλεόρασης. Με 2-3 ατάκες πυροδοτήθηκαν τόσες πολλές διαφορετικές σκέψεις και συζητήσεις. Δεν είναι τυχαίο. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να λέμε. Λοιπόν, μ' άρεσε να μου βρίσκετε τέτοια βιντεάκια. Άτιμο το μικρόβιο της τηλεόρασης, άτιμο το μικρόβιο και του Πασόκ. Θα σας πάω στον 83χρονο αγαπημένο μου, ο οποίος νάτος πήγε να ψηφίσει στις ισοκομματικές του Πασόκ με ολοπράσινη φόρμα και μαγκούρα πράσινη. Το βαθύ το Πασόκ, Ιωάννα, το ορθόδοξο. Το ωραίο το. Το ορθόδοξο. Έλα, είναι viral αγαπημένο. Είναι στην πύλη Τρικάλων, έχω να σας πω. Και οι φωτογραφίες αυτές κάνουν το γύρο του διαδικτύου και πραγματικά. Μπράβο, δούμε τη δίκη εκεί. Μία από τις ωραιότερες ατάκες, ναι, υπόθηκε στην εκπομπή εδώ στο Sky του Δημήτρη Καμπουράκη. Κάνανε γκάλοπ. Τι?
σε διάφορους ανθρώπους για το Πασόκ, ναι, και λέει ένας παππούς σε ένα καφενείο, Πασόκ, επί Πασόκ ακόμα και οι σκύλοι και οι γάτες είχαν χοληστερίνη γιατί τρώγαν πολύ. Το βρήκα αριστούργημα. Αυτά τώρα που λέγατε για το Twitter πριν, αυτά εμένα μου αρέσει να κάθομαι να τα διαβάζω και να γελάω. Αυτό ήταν στην εκπομπή του Καμπουράκη. Όχι στο Twitter. Μ' αρέσει να τα διαβάζω και να γελάω. Αφήστε με λίγο τώρα, μιλάμε για ωραία θέματα. Για τον Πασόκ. Όχι, για ωραία θέματα viral εννοώ. Σταματήστε μόνο, σταματήστε.